έχουμε σήμερα εδώ στο Hotel Bar, μας προξενείς, την παρουσίαση του νέου προπονητή του Ολυμπιακού. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να γνωρίσουμε τη νέα προπονητή του Σούπερ Κουπ Ιερικός, είναι ο κύριος Περιστής Αμανατίδης. Τον καλωσορίζουμε. Κώστα, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθατε. Καλή ερένη. Καλή. Είμαστε καλά. Καλή επιτυχία. Είμαστε καλά. Να μιλήσω για το παρμαρέ που νομίζω ότι είναι περιττό. Είναι ένας πάρα πολύ επιτυχημένος προπονητής, ένας προπονητής πρωταθλητής και πρωταγωνιστής, έτσι όπως δεν είχε περιγράψει ο Γιάννης Πετρολόγος, ο υπεύθυνος του εσωτερικού τμήματος της ομάδος, για τα κριτήρια τα οποία θέλαμε να έχει ο νέος προπονητής του Ιερικού, αυτός που θα αναλάβει το καθήκον να οδηγήσει την ομάδα πίσω στις επαγγελματικές κατηγορίες. Δεν θα πούμε περισσότερα για τα εισαγωγικά, θα δώσουμε τον λόγο στον Γιάννη Πετρολόγο, τον υπεύθυνο του εσωτερικού τμήματος, και κατόπιν στον προπονητή μας. Για να το καταλάβουμε, θα ακολουθήσει και σειρά ερωτήσεων από μεριά σας. Καλησπέρα. Σημερινή ημέρα περιμένω να κάνουμε διαφορετική, αλλά είναι λίγο περίεργη και για την οικογένεια του παιδικού, αλλά και για εμάς προσωπικά όλους. Χάθηκε με έναν άδειο τρόπο ο αδερφός του Σάκη Κοτσιόπουλο. Ο Σάκης είναι κόσμημα για το ποδόσφαιρο της Ιμπηρίας. Έτσι, όλοι έχουμε μέσα μας μία στεναχώρια και μία λύπη. Από την πλευρά μας και από την πλευρά της διοίκησης του Ιερικού, θέλω να φτάσω τα δυνάμια μου συγκριτήρια στον Σάκη όσο στην οικογένειά του. Τώρα, είδε μια στιγμή που ο φύλατος κόσμος της Ιερίας περίμενε για αρκετό καιρό. Και από ό,τι έβλεπα, ήταν αρκετά ανυπόμονος. Όμως, όσοι είπαμε πριν από σχεδόν ένα μήνα, ο νέος προπονητής που θα έρθει, ένας προπονητής πρωταθλητής, ένας προπονητής πρωταγωνιστής. Θα γίνει μια ομάδα με κάποιους συνεργάτες και θεωρώ ότι έχουμε επιλέξει ό,τι καλύτερο θα μπορούσε η ομάδα να πάρει. Όχι μόνο το καλύτερο, το καλύτερο. Τώρα για να μιλήσω εγώ για τον Περικλή τον Αμανατίδη, θεωρώ ότι θα είναι χάσιμο χρόνο. Μιλάει η καριέρα του, η ιστορία του και οι αριθμοί. 11 πρωταθλήματα με 10 ομάδες. Αν αυτός ο προπονητής δεν μπορεί να κάνει τον Περικλή να αλλάξει κατηγορία, τότε ποιος μπορεί. Ο Περικλής Αμανατίδης, ο νέος προπονητής της ομάδας μας. Με γενικό αρχηγό, άλλη μια δόξα του Περικλή, το Θωμά του Κυπαρίσι. Όπως βλέπετε όλοι, ξεκινάμε με γερές βάσεις φέτος. Και θέλουμε να αφήσουμε πίσω το παρελθόν. Όλοι. Μην βλέπουμε το εύκολο Facebook και σχολιάζουμε τους πάντες και τα πάντα. Να δείτε τα έργα και μετά να σχολιάσετε ό,τι θέλετε. Ο συνεργάτης του Περικλή λείπει σήμερα για λόγους υγείας και θα ανακοινωθεί τις επόμενες 20 μέρες. Μαζί του θα είναι ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, γυμναστής, και ο Χατζηπογάνος ο Γιάννης, που όλοι το ξέρετε, και αυτός γυμναστής. Άφησα σκόπιμα για τέλος τον Κώστα τον Τόσκα, το σουπερλικά τον Κώστα Τόσκα, που θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει βγάλει η Ιερία τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, και θα είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειάζεστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο στον Περικλή. Καταρχήν θέλω να σας καλησπερίσω όλους. Είναι μια δύσκολη μέρα, Παρασκευή, απόγευμα. Θέλω όμως να σας πω κάποια από τα συναισθήματά μου. Χαίρομαι βασικά που είμαι πάρα πολύ εδώ και αισθάνομαι οικεία στην Κατερίνη. Δεν ξέρω το λόγο, δεν έχω δουλέψει ποτέ στον Περικλή, όμως αισθάνομαι μια οικειότητα, είναι σαν να γνωρίζω εδώ σχεδόν όλα τα πρόσωπα. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Ιερικού και τον πρόεδρο, τον Θανάση του Παπαδόπουλο, που μου ανέλησε ένα project που εμένα με καλύπτει πάρα πολύ και πιστεύω ότι έχει ένα όραμα για αυτή την ομάδα και εμείς όλοι έχουμε την υποχρέωση να τον βοηθήσουμε να το πετύχει. Έχει στόχους μεγάλους, αντάξιους του ονόματος του Ιερικού, μια ομάδα που έδειξε τη δύναμή της από τα λίγα που έχω διαβάσει όταν πριν από αρκετά χρόνια
Πρώτα συνενώθηκαν δυνάμεις στην Κατερίνη και έγινε ο Πιερικός. Και έτσι έκανε μια πολύ μεγάλη πορεία. Έβγαλε παίκτες, μεγάλους παίκτες που κόσμησαν το ελληνικό ποδόσφαιρο στην εθνική ομάδα. Βλέπω έναν σήμερα εδώ. Μπορεί να βλέπω και άλλους ή να μην γνωρίζω ίσως κάποιους. Γνωρίζω όμως κάποιους. Και χαίρομαι πάρα πολύ και ξέρουμε καλά πού ερχόμαστε. Το να κάτσω σήμερα να αναλύσω το στόχο του Πιερικού δεν χρειάζεται. Αν θα έλεγα σε κάποιον ότι δεν πρέπει να πρωταγωνιστείς, θα με πίστευε κανένας. Είμαστε λοιπόν εδώ και μπορούμε να υποσχεθούμε μόνο ένα πράγμα. Εγώ και οι συνεργάτες μου, παιδιά που ήρθαν για πρώτη φορά και παιδιά που βρίσκουμε εδώ, το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα κάνουμε μια πολύ σκληρή δουλειά. Εγώ το μόνο που ζητάω είναι αν δουν αυτή τη σκληρή δουλειά ο κόσμος, η φύλαυλη του Πιερικού, η μεγάλη δύναμη του Πιερικού, που είναι ο κόσμος, και τους πείσει ότι γίνεται μια αξιόλογη προσπάθεια, τότε να την αγκαλιάσουν. Προκαταβολικά δεν ζητάμε από κανέναν να είναι απέναντί μας χωρίς να ζητάει. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει από τις πορείες των τελευταίων ετών μια μικρή δυσπιστία. Καταλαβαίνω ότι ίσως να υπάρχει και μια μικρή απογοήτευση και την δικαιολογώ απόλυτα. Και εγώ αν ήμουν κάτοικος και φύλαθος του Πιερικού, θα ένιωθα το ίδιο πράγμα. Όμως, κάπου πρέπει να μπει μια τελεία. Νομίζω ότι αυτή την τελεία τη βάζουμε σήμερα, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Βάζουμε μια τελεία και προχωράμε μπροστά, μόνο ενωμένοι, μόνο όλοι μαζί. Αυτό για μένα είναι το πρώτο συστατικό της επιτυχίας. Έχω δουλέψει σε ομάδες που είχαν φανταστικούς παίκτες. Άλλες πέτυχαν, άλλες δεν πέτυχαν. Με πολύ καλούς παίκτες. Έχω δουλέψει σε ομάδες που ήταν όχι τόσο top level παίκτες, που είχαν πολύ καλό κλίμα και πέτυχαν. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι όλη η ενέργεια να υπάρχει γύρω από την ομάδα και να είναι θετική. Αυτή τη δημιουργεί η τοπική κοινωνία. Πρέπει να είναι συνδεμένη η ομάδα με την κοινωνία. Πρέπει να είναι η ομάδα μία γροθιά, να είναι όλοι ενωμένοι και τότε πραγματικά ο Πιερικός είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη και ένα πολύ μεγάλο brand name. Γι' αυτό είμαστε εδώ και το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ εγώ είναι σκληρή δουλειά. Εύχομαι σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Εμείς λίγο θα ξεκουραστούμε και από αύριο. Έχουμε ήδη ξεκουραστεί και από αύριο ξεκινάμε. Και εσείς πάντα απέναντι και μαζί με την ομάδα. Και κριτές, αλλά και μαζί με την ομάδα. Δεν θέλουμε από κανέναν λευκή επιταγή. Εμείς θα προσπαθήσουμε, εσείς θα αξιολογήσετε και αν δείτε ότι κάνουμε βήματα μπροστά και είστε μαζί μας, θα αποκτήσουμε πολύ μεγαλύτερη δύναμη όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Πριν αποτελέσω το κομμάτι του Παρίσι, θα ήθελα να αναφέρω ότι εκ μέρους της διοίκησης και του Προέδρου μας του Φανάσου Μαγωνόπουλου είναι ο Παναγιώτης Λονταράς, δεξιά, ο οποίος Παναγιώτης Λονταράς είναι ο συνοδικός κρίκος που θα συνδέσει όλα τα προηγούμενα με τα επόμενα και είναι ένα παιδί που δουλεύει σκληρά για αυτή την ομάδα και τον ευχαριστούμε πολύ για το κάνει. Παναγιώτη, να σε κάνω. Θα ήθελα να δώσω και το λόγο στον Θωμάτο του Παρίσι. Καλησπέρα σου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Βρίσκομαι στην ομάδα πάλι και ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο και τη διοίκηση για την πρόταση πρόσκληση που μου έκανε να βοηθήσω και εγώ σου μπορώ την ομάδα της πόλης μου, την ομάδα που ξεκίνησε επαγγελματικά το ποδόσφαιρο και στην ομάδα αυτή τελείωσε το ποδόσφαιρο ως ποδοσφαιριστής. Τυχαία σήμερα σκεφτόμουν κάποια στιγμή πέρασε από το μυαλό μου ότι την πρώτη χρονιά που έπαιξε ως ποδοσφαιριστής εδώ ήταν που ανεβήκαμε στην ΑΕΘΕΚΙΑ, θυμάστε έτσι όλοι. Τον Γιάννη του Μαντζουράκη, από τη Β' στην Α'. Και όταν σταμάτησα πάλι με τον κύριο Ντούμου, είμαι εδώ δήμαρχο της πόλης, αναβήκαμε πάλι. Τώρα θεωρώ από ένα άλλο πόστο, δεν θέλω να πω ούτε για στόχους ούτε για αυτά. Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα αυτό, εξυπακούεται. Αυτός είναι ο στόχος. Ούτε να κρυβόμαστε, ούτε να να λέμε διάφορους ποινικούς για αποποίηση ευθυνών. Θα πέσουμε όλοι πάνω από την ομάδα να βοηθήσω και εγώ όσο μπορώ πάνω στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου τα τελευταία χρόνια που σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Ό,τι γνώση, ό,τι εμπειρία, ό,τι μπορούμε σε οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο να βοηθήσουμε την ομάδα. Αυτό που θέλω να πω εγώ για να μην σας κουράζω είναι να ξυπνήσει επιτέλους
αυτή η πόλη. Την άφησα με γεμάτο γήπεδο και ξεκίνησα με γεμάτο γήπεδο από εδώ. Το γήπεδο ήταν γεμάτο γενικό. Εγώ θα πω λοιπόν στόχος είναι να το ξαναγεμίσουμε. Καλώ όλους τους φορείς της πόλης και τον κύριο Δήμαρχο και τους πολιτικούς και τους επιχειρηματίες να στηρίξουν αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο κύριος Κοντρελάκη, ο κύριο Παπαδόπουλο, αλλά και το κύριο Τρελόπουλο και όλους τους συνεργάτες. Και εμείς από πίσω να σπρώξουμε, να ξεκολλήσουμε το άρωμα, να φέρουμε την ομάδα εκεί που αξίζει. Θεωρώ ότι είμαστε πλατινοί και πρέπει να τα αποδείξουμε σε όλα τα επίπεδα. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν θα πω πολλά πολύ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Αμανατή, τον Περικλή, για την τιμή που με κάνανε ξαναγίνει στο Πιερικό. Εγώ, όπως ξέρετε, πιο πολύ δουλεύω παρά μιλάω. Εύχομαι να έχουμε μια καλή χρονιά για να φτάσει ο Πιερικός εκεί πρέπει που αξίζει. Ευχαριστώ. Γεια σας. Θα πω καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα και θετική ενέργεια. Αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ κυρίως τη διοίκηση και τον κύριο Αμανατίδη που με έχει βάλει στο team του βιβλίων. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, και υγεία να έχουμε και όλα θα ευχαριστούμε. Με τη σειρά ερωτήσεις, παρακαλώ αν δεν απευθύνετε στον προπονητή μας, τον κύριο Τρελόπουλο, ίσως και τον πάνελ. Παρακαλώ. Για τον συνεργάτη θέλω να ρωτήσω. Το όνομα του είναι το. Όχι, ενευθέ το χρόνο όμως θα γίνει γνωστό. Κύριε Αμανατή, η οικειότητα για την οποία αναφερθήκατε και η γνώση προσώπων και πραγμάτων έχει να κάνει ότι στην Πειραιά δεν είστε άγνωστος. Έχετε περάσει από τον Ποσειδώνα Νέων Πόρων Πλαταμών, από τον Αιγινιακό και τώρα από την, με βάση την ιστορία, τη μεγαλύτερη ομάδα του νομού Πειραιάς. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τη φετινή σας παρουσία από τους προηγούμενους σταθμούς σας με τους οποίους συνδέθηκαν δύο ομάδες με τις πολύ ψηλές βαθμολογικές και επιδόσεις τους. Τιμώ τις ομάδες αυτές που έχω δουλέψει και τον Ποσειδώνα και τον Αιγινιακό. Απλά νομίζω ότι έχω έρθει στο βασιλιά του νομού. Αυτή είναι η διαφορά. Γιώργο. Πιστεύω ότι το team που έχουμε φέτος θα γίνει μια σωστή δουλειά, θα πρωταγωνιστήσουμε σαν ομάδα, γιατί το αξίζουμε, γιατί πέρσι δεν προλάβαμε η σημερινή διοίκηση, δηλαδή δεν προλάβαμε να τα τυπώσει αυτά τα πράγματα, να τα τεκμηνήσουμε. Έγιναν λάθη πολλά από πολλούς και πιστεύω φέτος θα είναι η χρονιά μας. Καλή επιτυχία θέλω να ευχηθώ σε όλο το team, σε όλη τη διοίκηση. Εμείς πάντα θα είμαστε κοντά σαν φίλαθλοι και ό,τι καλύτερο υπάρχει δηλαδή για τον Πειραιακό πιστεύω να είμαστε δυνατοί και όλο το επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές γιατί είναι λιγεροί, δεν έχουν υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ για την τοποθέτηση και από τους άσυλους. Κάποια άλλη ερώτηση, κάποια ερώτηση. Κύριε Αμανατίδη, πριν έρθετε στον Πειραιακό, ποια γνώμη έχετε σχηματίσει με την εμπειρία που έχετε από τις κατηγορίες αυτές και τις υψηλότερες κατηγορίες αναφορικά με το έμψυχο ποδοσφαιρικό δυναμικό των γηγενών ποδοσφαιριστών που παράγει αυτός ο νομός τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι τις τελευταίες 15 μέρες που έγινε μια πρώτη κρούση και ασχολούμαι και έχω ασχοληθεί αρκετά, γίνεται αυτή η αξιολόγηση. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση για την παραγωγή των παικτών. Η στατιστικά ο νομός έχει βγάλει πάρα πολλούς παίκτες. Τώρα από ποια διαδικασία, άλλες φορές βγαίνει από οργανωμένη δουλειά, άλλες φορές είναι τρομερά ταλέντα που δεν μπορεί να τα σταματήσει κανείς. Σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να γίνουν οργανωμένες προσπάθειες από όλους τους φορείς του ποδοσφαίρου και νομίζω ότι έχει η περιοχή αυτή την δυνατότητα να το πετύχει. Εμείς θα είμαστε αρρωγοί σε κάθε τέτοια προσπάθεια και οι ίδιοι θα συμβάλλουμε όσο μπορούμε και στη δική μας την ομάδα και για αυτό το σκοπό. Γιατί σε μια ομάδα δεν υπάρχει πάντα ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα, υπάρχει δημιουργία μιας υπεραξίας, υπάρχει δημιουργία εγκαταστάσεων, υπάρχει δημιουργία μιας οργάνωσης η οποία θα μπορεί να βοηθήσει την ομάδα για τα επόμενα 10 χρόνια. Υπάρχει το know-how για να δουλέψουν στελέχη, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή εμείς
θα επικεντρωθούμε σε ένα project του Προέδρου και της Διοίκησης που έχει να κάνει με μια επάνωδο της ομάδας στην επαγγελματική κατηγορία και το καλύτερο που εμένα που παρουσιάστηκε από τον κύριο Θανάση Παπαδόπουλο είναι το project που έχει για μετά. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το καλύτερο το έχει στο μυαλό του για μετά. Απλά προσπαθούμε όλοι εμείς να τον βοηθήσουμε και να τον πείσουμε ότι η πιο δύσκολη καμπή για αυτού του είδους τους ανθρώπους, τους επιχειρηματίες, είναι αυτό το βήμα, να το κάνει τώρα. Και μετά φυσικά να χτιστεί όσο πιο δυνατά μπορεί. Αυτή τη διαδρομή ο Πιερικός, τη γάμα β, β α, α β, β γάμα και γάμα δέλτα πολλές φορές, την έχει κάνει πολλές φορές. Αυτό λοιπόν που τώρα πρέπει να γίνει είναι να γίνουν πιο σταθερά βήματα και σε άλλα κομμάτια τα οποία δυστυχώς στη χώρα μας τα βλέπουμε αποσπασματικά και επιφανειακά. Αυτό θα δώσει λοιπόν ένα μεγαλύτερο χρόνο επιτυχίας. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα περιφερειακών ομάδων. Το είχε κάνει ο κύριος Πανόπουλος στην Ξάνθη, το είχε κάνει ο κύριος Κοστούλας στον Πανετολικό, το κάνουν οι άνθρωποι που είναι στον Αστέρα Τρίπολης εδώ και πολλά χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν, έχει η Κατερίνη χαρακτηριστικά που ταιριάζουν με αυτή την πόλη, θα πρέπει να δούμε τι κάναν όλες αυτές οι ομάδες και κάναν ένα τόσο μεγάλο κύκλο σε αυτή την κατηγορία τη μεγάλη. Πόσο πολύ οργανώθηκαν και το πέτυχαν αυτό, πόσο πολύ το υποστήριξαν. Και γιατί όχι, να πάρουμε κάποια κομμάτια και αν μπορούν εδώ οι άνθρωποι να το αγκαλιάσουν και να το υποστηρίξουν. Να ρωτήσω κάτι. Περισσότερο η ερώτηση πάει προς τη διοίκηση. Δεδομένου ότι μια ομάδα του νομού μας θα παίζει σε ανώτερη κατηγορία και σίγουρα θα ζητήσει το γήπεδο. Να σας διακόψω, να επιτρέψετε, επειδή δεν είναι της παρούσης αυτό το ζήτημα, να το τοποθετηθούμε γι' αυτό κάποια άλλη στιγμή. Εντάξει. Εγώ ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Η διοίκηση επέλεξε εσάς. Εσάς τα πρόσωπα εσείς είναι και εσείς ο καπιτάνιος που θα οδηγήσετε αυτό το καράβι αυτή τη φετινή χρονιά. Πέρσι η διοίκηση κατέθεσε, έκανε κατάθεση ψυχής. Οι άνθρωποι ερχόντουσαν από τη Θεσσαλονίκη. Μόνο το κόστος, τα χιλιόμετρα και όλη την κούραση. Σαν όνομα οι ομάδες μας σεβάστηκαν και όλοι οι αντίπαλοι θα μας σέβονται, διότι είμαστε μια ομάδα ιστορική και σημαντική του νου, αλλά και ιστορική από κάθε άποψη. Και πιστεύω ότι φέτος είναι η χρονιά της ομάδος να τερματίσει και να κόψει πρώτη το νήμα και με καπετάνιο εσάς πιστεύω το καράβι να κλέψει σε σταθερό λιμάνι. Βεβαίως. Χρειάζεται πολλή δουλειά γι' αυτό. Αυτό προέχει και μετά θα δούμε. Η διοίκηση σας εμπιστεύτηκε, σας δίνει τα ενία να προχωρήσετε και να κάνετε αυτό που πρέπει. Να είστε καλά. Πότε ξεκινάμε την προετοιμασία, αναλόγως πότε θα γίνει 15 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ρε. Παρακαλώ και τα πάντα. Όχι, ας πρέπει για την δουλειά είναι ένα γενικό και μια αρχή. Νομίζω ότι το team τα λέει όλα. Εύχομαι καλή επιτυχία και πιστεύω μπορεί να γίνει. Αλλά θα έρχομαι λίγο στο τι έχουν γίνει τα τελευταία 4-5 χρόνια. Ενώ οικονομικά δεν είχαμε θέματα, είχαμε θέματα διοικητικά και αγωνιστικά. Εκεί θα πρέπει να εστιαστεί, να δούμε το πρόβλημα που υπήρχε, να μην το επαναλάβουμε, γιατί έχουν επαναληφθεί πάρα πολλά λάθη πέρσι, πρόπερσι, παραπρόπερσι, διοικητικά και έτσι η ομάδα είχε αυτή τη φθορά. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε και διοικητικά τυπικοί σε όλα, ώστε να μην έχουμε το παραμικρό, να υπάρχει το παραμικρό ψεύγος από πουθενά. Πάλι καλή επιτυχία και εγώ είμαι πάντα δίπλα στην ομάδα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για όλα. Θα αναλώσουμε το ραντεβού μας για τον καλό.